Το μέτωπο κινδυνεύει με κατάρρευση. Οι ελλείψεις σε οπλισμό και τρόφιμα είναι τεράστιες. Στις απεγνωσμένες εκκλήσεις του Παπούλα, η κυβέρνηση υπόσχεται ενισχύσεις. Φαίνεται όμως πως έχει κάποια ιδιότυπη αντίληψη περί ενισχύσεων. Γιατί το μόνο που θα στείλει είναι ένας νέος αρχιστράτηγος. Ο Παπούλας, χωρίς κομματικές προκαταλήψεις, αν και κωνσταντινικός, αξιωματικός, δοκιμασμένος και έμπειρος, αντικαθίσταται. Στη θέση του, ο Χατζιανέστης, φανατικά κωνσταντινικός. Και ο νέος αρχιστράτηγος φτάνει στο μέτωπο. Εκτός υπηρεσίας για 10 περίπου χρόνια, με χαρακτήρα επιρρεπή σε έμμονες ιδέες και φαντασιώσεις. Οι κακές γλώσσες τον θέλουν επιεικώς ανισόρροπο. Και οι στρατιώτες χάνουν τελείως την ήδη μικρή εμπιστοσύνη τους στην ηγεσία. Αύγουστος 1922. Μεγάλη συγκέντρωση τουρκικών δυνάμεων ανατολικά του Αφιών Καραχισάρ. Αν και δεν αναμένεται άμεση επίθεση, οι ελληνικές μεραρχίες διατάσσονται να εντείνουν την επαγρύπνησή τους το βράδυ της 12ης προς την 13η Αυγούστου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, σφοδρότατος βομβαρδισμός των ελληνικών θέσεων. Την έκτη πρωινή, μεγάλες τουρκικές δυνάμεις πεζικού αρχίζουν επίθεση. Και μάλιστα στην πρώτη γραμμή παρακολουθεί ικανοποιημένος. 400 χιλιόμετρα πίσω, στη Σμύρνη, ο Χατζιανέστης, αν και γνωρίζει απόλυτα την κατάσταση, τηλεγραφεί στην Αθήνα. Η μάχη εξελίσσεται ομαλώς. 14η Αυγούστου. Οι τουρκικές επιθέσεις αποκρούονται με δυσκολία. Οι απώλειες είναι ήδη μεγάλες. Πολλά ελληνικά τμήματα τρέπονται σε άτακτη υποχώρηση. Οι επικοινωνίες βρίσκονται σε πλήρη αποδιοργάνωση. Οι επιτιθέμενοι ενισχύονται συνεχώς με εφεδρικές δυνάμεις. Η κατάσταση των ελληνικών μεραρχιών που δέχονται το κύριο βάρος της επίθεσης γίνεται όλο και πιο κρίσιμη. Το ηθικό έχει πέσει πολύ χαμηλά. Όλο και περισσότεροι τρέπονται σε άτακτη φυγή. Ο Χατζιανέστης μόλις τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είναι όμως πια αργά. Το μέτωπο έχει ήδη σπάσει. Η απροσδόκητη επιτυχία που παίρνει η τουρκική επίθεση ευνηδιάζει ακόμα και τον ίδιο τον Γεμάρ. Τις επόμενες ημέρες οι ελληνικές δυνάμεις του κυρίως μετόπου διασπώνται οριστικά σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα, με επικεφαλή στον Τρικούπη, με ελάχιστα τρόφιμα και πυρομαχικά, συντρίβεται, αποδεκατίζεται και τελικά συνθηκολογεί. Η άλλη ομάδα, υπό τον Φράγκου, με μεγάλους αγώνες κατορθώνει να υποχωρήσει με κάποια τάξη προς τα παράλια. Καμιά αντίσταση δεν είναι δυνατό να προβληθεί τώρα. Ολόκληρη στρατιά της Μικρασίας βρίσκεται σε άτακτη υποχώρηση. Η κυβέρνηση μέσα στην αγωνία της δεν βρίσκει άλλο τρόπο να αντιδράσει παρά με τη διαταγή για αντικατάσταση του Χατζιανέστη. Διορίζεται ο Τρικούπης. Έχει ήδη όμως εχμαλωτιστεί. Καθήκοντα αρχιστρατήγου αναλαμβάνει ο Πολυμενάκος που φτάνει στη Σμύρνη την 24η Αυγούστου. Στον ελληνικό πληθυσμό της Μικρασίας έχει αρχίσει να πλώνεται ο πανικός. Από το εσωτερικό, χιλιάδες πρόσφυγες ακολουθούν το στρατό στην υποχώρησή του με την ελπίδα να βρουν καταφύγιο στη Σμύρνη. Έχει ήδη όμως αρχίσει η επιβίβαση του στρατού στα πλοία. Η Ελλάδα αποχωρεί οριστικά από τη Μικρασία. Η υπεράσπιση της Σμύρνης έχει κρυθεί αδύνατη.